Φέι, είσαι εδώ! Έλα να δεις τι καλούδια που έφτιαξα σήμερα! Μα πού είναι, βρε Βάνα μου! Έρχεται, Δημήτρη μου! Ανυπομονή να δοκιμάσει τις νοστιμιές σου! Άσε με κάτω, βρε τα βούγαρη! Βοήθεια, χριστιανή! Όχι άλλο όσπριο! Τι συμβαίνει, Φέι μου! Τι να συμβεί, βρε Δημητράκη μου, 4 μέρες σε ριόσπριο μαγειρεύει! Μα έχει πορδοφλωμό στο στούντιο! Με το που πατάω το πόδι μου μέσα, είναι σαν να μπαίνω σε ουλαμό νέο Σίλικτον που παίζει η σούρα τη βιολεντσέλο όλο το βράδυ! Έλα, βρε Φέι μου, μην είσαι υπερβολική! Σήμερα αυτό έφτιαξε ένα ωραίο και παρεξηγημένο φαγάκι. Πάει κάπου το μυαλό σου. Ποιο φαγητό αρχίζει από μπα? Το μπαστίτσιο. Όχι, Θεέ μου, μπάμιες διαχνή. Να σου βάλω σε ένα πιάτο. Όχι. Μην το λερώσεις. Τις πετάω και σκέτες. Μα δεν τη δοκίμασε, Θεέ μου. Δοκίμασε ένα σοβά από το διάδρομο όπως ερχόμουν. Ίδια γεύση έχουν. Θεέ μου, οι μπάμιες είναι δυναμωτικές. Ο κόσμος πρέπει να τρώει γυνά. Να τρώει, βρε Δημητράκη μου, αλλά αυτό δεν είναι μαγειρική στήλη πια. Μέθοδος βασανισμού για να μιλήσει ο Τζέισον Μπόρν είναι. Φύγε από εκεί, θα μαγειρέψω εγώ σήμερα. Έφερα ρολό κοτόπουλο να φτιάξω. Πώς το έπαθε, Θεέ μου? Φαντάσου που μου έφτασες με αυτές τις νερομπουμπούτσες που έφτιαξες. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μαγείρεψες ρολό κοτόπουλο? Το 2012 στο Λιάγκα. Έφαγε 3 πιάτα και έχασε 6 κιλά. Επειδή ήταν πικάντικο? Όχι, λόγω τάπας. Τι, του έφτιαξες και τάπας? Όχι, τον πήγε τάπα. Τώρα όμως δεν θα ξανακάνεις τέτοια λάθη, έμαθες. Εννοείται. A few minutes later. Βουαλά, πώς σου φαίνεται? Ρε Θεέ μου, μήπως θέλει λίγο ψήφισμα ακόμη? Γιατί το λες αυτό? Το λέω εγώ, το κοτόπουλο το είπε. Τηλεφώνησε στο 166. Όχι, δεν το θέλω πιο ψημένο, γιατί θα μου χαλάσει η γέμιση. Γιατί κοτόπουλο με γέμιση σαλμονέλα φτιάχνει. Κοτόπουλο με γέμιση κάστανα είχα φτιάξει. Ρε, και πού είναι τα κάστανα? Τα έφαγε το κοτόπουλο, όση ώρα περίμενε. Εγώ, Θεέ μου, θα έλεγα να το ξαναβάλει ένα τεταρτό. Θα καεί! Ο κτηνίατρος που του έφερε φωτογραφία του πιάτου ήταν ξεκάθαρο. Τι σου είπε? Ότι το κοτόπουλο θέλει μηχανική υποστήριξη. Δεν είναι ακόμα κλινικά νεκρό. Δημήτρη μου, εάν δεν σ' αρέσει, να μην φας. Δηλαδή τι, δεν έχεις έναν δει πουθενά να τρώνε έτσι το κρέας? Άλλη μία φορά μόνο. Έτσι ακριβώς το έτρωγαν στους Άνδες. Τι? Οι επιδίσαντες. Βακελάκι, αγόρι μου, έλα να δοκιμάσεις μια μπουκιά. Αχ, είναι ανάγκη, βρε Φέη μου. Μαρτυράω και χωρίς βασανιστήρια. Άσε τα χωρετά, βρε κουτό, και άνοιξε την μπουκαπόρτα. Να το. Άνοιξε την μπουκαπόρτα. Για πες μου, πώς νιώθεις? Σαν το Χάνιμπαλ Λέκτερ. Μα γιατί ξυνίζει το όλη τα μούτρα σας? Θα φάω κι εγώ μια μπουκιά. Καλέ! Είναι υπέροχο! Και αυτό το κρατσανιστό δεν καταπίνεται όμως εύκολα! Κάτι μου έκανε το λαιμό! Τι! Δεν πιστεύω να το καταπιέσαι! Το κρατσανιστό δεν ήταν γέμιση αυτή η κονιά! Το σκηνή από το ρολό κοτόπουλο ήταν! Έλα λίγο ακόμα! Έλα! Καλέ! Τι ήταν αυτό? Το σκηνή με το οποίο κρεμάθηκε το κοτόπουλο για να γλιτώσει. Θα φας και το υπόλοιπο, Φέη μου. Όχι καλέ, και να πάρω καμένη στην μπάμιες σου, αμαρτία. Θέλω μπάμιες. Έχω ανάγκη από μπάμια. Άσο, θα τις φάω μόνη μου. Έλα μπαμιού μου. Εσύ είσαι επικίνδυνος. Φάε μπαμιού μου εσύ. Ωραία μπάμια. Όπω μπάμια.